Σε εξαιρετικά πολλωμένο κλίμα διεξάγονται προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία. Η προεκλογική εκστρατεία στιγματίστηκε από φαινόμενα βίας και επιθέσεις σε υποψηφίους, με αποκορύφωμα την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ο ακροδεξιός υποψήφιος Ζαΐρ Μπολσονάρο. Ο Μπολσονάρο είναι το φαβορί, με τις δημοσκοπήσεις να του δίνουν ποσοστά από 35 έως 42% στον πρώτο γύρο και συνεχώς αυξητική τάση. Ορισμένοι κάνουν την πρόβλεψη ότι το ποσοστό του Μπολσονάρο θα ανέβει τόσο ώστε να μην χρειαστεί διεξαγωγή δεύτερου γύρου στις 28 Οκτωβρίου. Η ψαλίδα μεταξύ του πρώην στρατιωτικού και του διαδόχου του Λούλα στο εργατικό κόμμα Χαντάντ μεγαλώνει. Ο Φερνάντο Χαντάντ, πρώην δήμαρχος του Σάο Πάολο, εξαντλεί τη δυναμική του στην δημοφιλία του Λούλα ντα Σίλβα και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπει τα ποσοστά του στην πρόθεση ψήφου να πέφτουν. Όσο για τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος εκτείει 12ετή ποινή κάθειρξης μετά από καταδίκη για διαφθορά, δεν θα μπορέσει να ψηφίσει για τυπικούς λόγους.